Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλό μήνα, υγεία για ακόμα ένα live εδώ από την βροχερή Προσοτσάνη. Παίζει από κάτω το μουσικό χαλί μας. Από την βροχερή Προσοτσάνη που θυμίζει ορεστή Άδαμ. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την Ορεστιάδα, τη μακρινή, πριν όμως φιλόξενη Ορεστιάδα, εκεί όπου θα συνομιλήσουμε με ένα πάρα πολύ καλό φίλο, τον Χρήστο τον Χριστούδη. Ιορδάνη, καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι δεν λέμε, γιατί έξω παιδιά ρίχνει, λες και είναι χειμώνας. Ψάχνουμε πότε να βάλουμε τα χειμωνιάτικά μας, πότε να φορέσουμε καλοκαιρινά. Υγεία να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο και εύχομαι οι μέρες που έρχονται, όσο δύσκολες και αν είναι, να μας βρίσκουν όλους ενωμένους. Σήμερα, μία του μηνός, Χρήστος Χριστούδης. Τι να πρώτο πω για αυτόν τον άνθρωπο. Τον γνωρίζω εδώ και χρόνια, ένας πάρα πολύ καλός φίλος, ένας αδερφικός φίλος. Τον γνώρισα πριν από μια εικοσαετία περίπου στην Ορεστιάδα, όταν έζησα εκεί 6 χρόνια λόγω δουλειάς. Και όσο και αν είναι μακριά η Ορεστιάδα, είναι πάντοτε φιλόξενη, έχει πάρα πολύ καλούς ανθρώπους, πάρα πολύ καθαρούς ανθρώπους. Έτσι γνωριστήκαμε στο γήπεδο, που αλλού άλλωστε. Ο Χρήστος ο Χριστούδης είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα του ευρυδικού ποδοσφαίρου, με πλούσια διαδρομή, όχι μόνο στο ευρυδικό ποδόσφαιρο, αλλά και σε εθνικές κατηγορίες. Αυτή τη στιγμή, θα σας τα πει και ο ίδιος σε λίγο, είναι τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία του Ορέστη Ορεστιάδος, είναι προπονητής της ΚΑΠΑ16 της Ορεστιάδος και προπονητής της γυναικείας ομάδας της Ορεστιάδος. Εξ όν αυτών όμως, παρουσιάζει και σημαντικό έργο, έτσι, συγγραφικό, με την συγγραφή προπονητικών, με την συγγραφή βιβλίων προπονητικής. Θα μας τα πει άλλωστε και ο ίδιος σε λίγο. Πραγματικά ένας άνθρωπος που χαίρεσε να μιλάς μαζί του. Όσες φορές και αν ανέβηκα πάνω στην Ορεστιάδα για προσωπικούς οικογενειακούς λόγους, δεν παρέλειψα να κάτσω έστω και μετά από μια εικοσαετία να πούμε τα δικά μας. Πραγματικά χαίρεσε να μιλάς με τέτοιους ανθρώπους. Δευτέρα 1η Ιουνίου, καινούριος μήνας, βέβαια ο καιρός μας τα χαλάει λίγο. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δραστηριότητες σε επίπεδο δραμηνού αθλητισμού. Τα θετικά νέα έρχονται από την Εκασαμάθ, εκεί όπου ο ΚΑΟΔ μετά την διακοπή και την αναδιάρθρωση των κατηγοριών πλέον μπορεί να λογίζεται σε ομάδα γάμα εθνικής κατηγορίας. Απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Και είχαμε και ακόμα μια ευχάριστη νότα με την άνοδο, μέσω αναδιάρθρωσης πάλι, της γενικής ομάδας της Δόξας 2016, η οποία θα αγωνίζεται με τη νέα χρονιά στα σαλόνια του Γενικού Ποδοσφαίρου. Δύο ανώδη λοιπόν. Εμείς ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ο ΚΑΟΔ να ξεκινήσει σιγά σιγά να ανεβαίνει τις κατηγορίες και να ξαναπάει στη φυσική του θέση εκεί που ήταν λίγο πριν διαλυθεί. Στη Δόξα το τοπίο θολό. Υπάρχουν κάποιες φήμες τις οποίες εμείς δεν θέλουμε να ακούσουμε. Φήμες που φτάνουν μέχρι και την να το πω συμμετοχή της ομάδος, ντροπή θα το έλεγα εγώ, όχι συμμετοχή, την συμμετοχή πλέον της ομάδος στην γάμα εθνική κατηγορία, όχι στην football, στην Super League 2. Ευχόμαστε να μην βγει αυτό το σενάριο αληθινό, να δούμε τη Δόξα βέβαια να παραμένει στην Super League 2, βέβαια όταν εμείς τα λέγαμε πριν από χρόνια ότι κάποιοι ονειρευόταν την άνοδο του Super League 2, τότε κάποιοι είχαν επιπυλήσει τα μυαλά του Γιάννη Τουμπύρου να ανέβει η ομάδα στην Αλφα-Εθνική. Αλφα-Εθνική για τη δόξα φίλη μου είναι αυτή την ώρα να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, να παίξει με δραμηνά παιδιά και από εκεί και πέρα να ξαναγράψει τη δικιά της ιστορία.
σε τοπικό επίπεδο έχουμε την οριστική αδυναμία της Αθλητικής Ένωσης Αμπελοκήπων να κατέβει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας και μάλλον θα το έλεγα εγώ την μη άνοδό της, πράγμα που δίνει το δικαίωμα στον δευτεραθλητή, τη Δόξα Βόλακα, να ξεκινήσει να κάνει τις ενέργειές της έτσι ώστε να βρεθεί αυτή στη θέση της. Στη συνομιλία που είχαμε με ανθρώπους της Δόξας Βόλακα, είναι ζεστή στο ενδεχόμενο της ομάδος. Φυσικά είναι τιμή για ολόκληρο τον Βόλακα και για το Όρος Φαλακρού εκεί να γνωρίσουν οι άνθρωποι μεγαλύτερα σαλόνια. Μην ξεχνάμε για μια ομάδα που την τελευταία πενταετία διαγράφει τη δικιά της σημαντική πορεία στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο της Δράμας. Και έτσι ευχής έργο είναι να δούμε τη Δόξα Βόλακα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο φίλος μας ο Χρήστος ο Χριστούδης έχει μπει στο live, σε λίγα δευτερόλεπτα θα τον έχουμε μαζί μας, ένα live το οποίο ήθελα καιρό να το κάνω, πραγματικά όπως επεξηγούσα και στον πρόλογο, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφήσει τη δικιά του διαδρομή στον χώρο του ποδοσφαίρου, όχι μόνο στον Εύρο αλλά και σε εθνικές κατηγορίες. Πλην όμως παρουσιάζει σημαντικό έργο και στον αθλητισμό της Ορεστιάδος, μια απομακρυσμένη περιοχή που είναι μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων και όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλές φορές δύσκολο να κρατήσει όλη αυτή την νεολαία. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε τον Χρήστο μαζί μας, αν είναι έτοιμος, με το επόμενο live να έρχεται μετά το επόμενο Σαββατοκύριακο, την επόμενη Δευτέρα μάλλον, με ακόμα έναν καλεσμένο έκπληξη. Λοιπόν, όπως λέγαμε και για μέχρι να συνδεθούμε με τον Χρήστο τον Χριστούδη, όπως λέγαμε είχαμε και την αναδιάρθρωση στο άθλημα της χειροσφαίρισης, εκεί όπου μετά τη διακοπή η Προσοτσάνη ευελπιστεί, μιας και όπως δίνουν τα πράγματα δεν θα πέσει κανένας να συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας γυναικών, εκεί όπου θα προσπαθήσει να διαγράψει τη δικιά της πορεία. Πήγε πάρα πολύ καλά, βέβαια θα λέγαμε ότι της έλειπε η εμπειρία, η ομάδα ήταν, θα έλεγα, είχε τον ενθουσιασμό, όμως έχασε μερικά παιχνίδια σε θέμα εμπειρίας. Οι άνδρες του ΑΟΠ κατέκτησαν την πρώτη θέση και βγήκαν πρωταθλητές στον 5ο όμιλο της Β' Εθνικής και πριν από λίγες ημέρες, όπως βγάλαμε και μια σχετική φωτογραφία στο διαδίκτυο, έχουν βάλει σχεδιασμό να ανέβουν στην Α2 εθνική κατηγορία του handball. Η Δράμα 86 θα ξεκινήσει για ακόμα μια χρονιά στη σαλόνια του handball, αυτή τη φορά όμως μέσα από την πλέον διαμορφωμένη handball premier, εκεί όπου θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στον βόρειο όμιλο. Πλέον η handball premier σπάει και γίνεται δύο όμιλοι, βόρειος και νότιος. Και είχαμε και την άνοδο της ΓΙΑΣ, η οποία μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος του βόλεϊ κατέκτησε τον τίτλο στην Β' εθνική κατηγορία γυναικών και έτσι του χρόνου θα τη δούμε και αυτήν στην Α2 εθνική κατηγορία βόλεϊ γυναικών. Όπως βλέπετε ο δραμηνός αθλητισμός καλά κρατεί, έχει καλές προοπτικές να αγωνίζεται σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Η μοναδική παραφωνία είναι η Δόξα, όπως πάντα. Θα πρέπει οι θύνοντες λοιπόν εκεί της Δόξας να εμπιστευτούν τα δραμηνά παιδιά. Αν είμαστε, Χρήστο, έτοιμοι, μπορείς να συνδεθείς πατώντας το έτοιμα σύνδεσης. Με τη Δόξα, αυτό που λέγαμε είναι να εμπιστευτεί πλέον τα δραμηνά παιδιά. Αν θέλουμε να λέμε ότι αυτή η ομάδα που έχει πλούσια ιστορία, πλούσιο παρελθόν, θα έχει και πλούσιο μέλλον. Εν αναμονή λοιπόν της σύνδεσης με τον Χρήστο τον Χριστούδη, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στην οποία μπορούμε να σας απαντήσουμε ευχαρίστως, από την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, πλέον μετά την απόσυρση της Αθλητικής Ένωσης Αμπελοκήπων, έχουν ξεκινήσει βέβαια και διαδικασίες να ανεβούν και οι υπόλοιπες ομάδες από τις υπόλοιπες ενώσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι από τον Εύρο πρωταθλήτρια βγήκε η ΑΕΔ Δημοτίχου, η οποία όμως ήταν και τυχερή στην κλήρωση και πήρε και το κύπελο στην κληροτίδα όταν μπήκε με άλλα σωματεία, έτσι έκανε το double, ατύπως βέβαια γιατί δεν τελείωσε αγωνιστική χρονιά. Στην Κομωτινή την άνοδο έχει κατακτήσει η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, η οποία επιστρέφει στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία.
στην Καβάλα είχαμε τον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου να κατακτά την άνοδο στο τοπικό πρωτάθλημα της Καβάλας. Η Αναγέννη Σταλασσιάς ήταν αυτή που κέρδισε την άνοδο της στην ΕΠΣ Ξάνθης, ενώ στην ΕΠΣ Ερών με 18 βαθμούς διαφορά, όταν διακοπήκαν τα πρωταθλήματα, ο Εθνικός Σιδηροκάστρος ήταν αυτός που έκοψε πρώτο στο νήμα. Έτσι, από την περιφέρειά μας, Σιδηρόκαστρο, ο Βόλακας, όπως δείχνουν όλα, παίρνει θέση της ΑΕΠ Βελοκήπων, ο Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου, η Αναγέννη Σταλασσιάς, η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου και η Αθλητική Ένωση Δημοτήχου θα είναι αυτή η οποία θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα ανέβουν κατηγορία. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Κώστα τον Πελιπασίδη, πρωταθλητής στη Β1 με τον Άγιο, να χαιρετήσουμε τον Γρηγόρη, να χαιρετήσουμε και τον Νίκο του Γιαγκούλα, ο οποίος επικοινώνησε πριν, τον Χρυσάφη, όλοι αυτοί οι οποίοι έχετε έρθει στο live της oregasporodramas.gr με τον Χρήστο το Χριστούδη σε λίγα δευτερόλεπτα, εκεί όπου θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί μου σε ένα ακόμα live, ένα live το οποίο έχει τα live τα οποία τα έχει ξεκινήσει η Oregas Pro Dramas την περίοδο της καραντίνας και εφόσον τα ζητάτε σιγά σιγά θα τα επεκτείνουμε και μέσα από την νέα δημοτική διαδικτυακή τηλεόραση, τη Web TV του Δήμου Προσοτσάνης. Αν είμαστε έτοιμοι με τον Χρήστο να συνδεθούμε. Εν αναμονή λοιπόν του φίλου μας του Χρήστου Χριστούδη. Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, το οποίο πιστεύω να λύσουμε σε λίγα λεπτά. Όπως έλεγα και πριν, το επόμενο live θα το έχουμε την επόμενη Δευτέρα. Μέσα από το Oregas Sport Live, βέβαια, γίνονται και διαδικασίες για να μπούμε μέσω ενός προγράμματος. Ώστε να το παρακολουθείτε και στο Facebook. Χρήστο, υπάρχει ένα αίτημα σύνδεσης, δεν πειράζει, τώρα τα λέμε ελεύθερα, είμαστε μια παρέα όλοι στο live. Υπάρχει ένα μικρό κουτάκι, όπως το βλέπεις, ένα μικρό πλαίσιο, όπως βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που γράφουν, υπάρχει ένα μικρό πλαίσιο που λέει πατήστε αίτημα σύνδεσης. Αν δεν γίνεται από υπολογιστή, μπορείς να πεταχτείς στο κινητό. Όση ώρα εγώ μιλάω, από το κινητό πιθανώς να γίνει. Υπάρχει ένα πλαίσιο δηλαδή, το οποίο λέει έτοιμα σύνδεσης για να μπούμε μαζί σου. Εγώ μιλάω ταυτόχρονα, να σου δώσω το χρόνο να ετοιμαστείς κι άλλο. Ο φίλος ο Βαγγέλης ο Πλακίδης, τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, ήρθε στην τροφιά μας. Χρήστο, άμα θες πετάξω στο κινητό, αν δεν υπάρχει δυνατότητα μέσω υπολογιστή, το ίδιο είναι, και υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο λέει πατήστε έτοιμα σύνδεση και θα συνδεθείς μαζί μας. Λοιπόν, λέγαμε πριν από λίγο ότι η χρονιά καλά κλείνει για τον ανδραμινό αθλητισμό, έχουμε παντού ανόδους. Με το φίλο μου τον Κώστα, τον πρόεδρο του ΠΑΟ Κριστόνης από το Κιλκής. Φίλε Κώστα, τους χαιρετισμούς μας στην μεγάλη ομάδα του Κιλκής, την οποία πιστεύουμε να βρούμε στην γάμα εθνική κατηγορία. Χρήστο, μπες από το κινητό άμα είναι, το ίδιο είναι, για να έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε. Μάλλον κάτι γίνεται με το λάπτοπ ή δεν μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα το λάπτοπ. Εγώ θα συνεχίσω να μιλάω μέχρι να σου δώσω το χρόνο να μπορέσεις να συνδεθείς μαζί μας. Εν αναμονή λοιπόν του Χρήστου του Χριστούδη, όσοι μπήκατε τώρα,
Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας πραγματικά εξαιρετικός άνθρωπος. Μόλις συνδεθούμε θα το καταλάβετε. Ήθελα να γίνει αυτό το live εδώ και αρκετό καιρό. Βέβαια ξεκινήσαμε σιγά σιγά να πιάνουμε το δραμηνό αθλητισμό. Εδώ όμως είμαστε μια μεγάλη παρέα, όπως όλοι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όπως λέγαμε, είχαμε συνεχείς διακρίσεις με ανόδους. Βέβαια τα πράγματα πλέον από σήμερα έχουν ξεκινήσει, από ό,τι πληροφορήθηκα, και για τις ομαδικές προπονήσεις σε μαχητικά αθλήματα, όπως είναι το Taekwondo του φίλου μας του Θάνου του Αλβανίδη. Θα πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψουν όλοι οι σύλλογοι σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, μιας και πλέον πέρασε αυτό που πέρασε. Σημασία δεν έχει η άποψή μου, το ότι πιστεύω το κρατάει για τον εαυτό μου και το ξέρουν λίγοι άνθρωποι. Πλέον όμως θα πρέπει να ξεκινήσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν τα αθλήματα σε κανονική διάρκεια προπονήσεων, σε κανονική ένταση, και όχι να προσπαθούμε να απομονώσουμε τον έναν από τον άλλον. Λοιπόν, περιμένουμε τον φίλο μας τον Χρήστο να συνδεθεί μέσα από το τηλέφωνο, μιας και παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με το λάπτοπ. Έχεις όλο τον χρόνο, Χρήστο. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος, μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, να συμμετέχει κανονικά στη συζήτηση και να ρωτήσει οτιδήποτε για τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής στην Ορεστιάδα. Λοιπόν, πρώτο σχολείο έκανε ένα αίτημα σύνδεσης και νομίζω είναι ο Χρήστος. Λοιπόν, για... Σπύρο, μπορέσαμε να βρεθούμε? Βρεθήκαμε. Μένει μόνο τώρα να σε πω. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη για την έτσι τεχνική. Λοιπόν, τώρα μπήκα μέσω ενός κινητού, τέλος πάντων, της συζύγου. Τώρα, μισό λεπτάκι να ξανακάνω μία ανανέωση για να σας δω. Εγώ σε βλέπω, εσύ με βλέπεις, Σπύρο? Εγώ δεν σε βλέπω. Πιθανό να μπορεί να είναι γυρισμένη η κάμερα προς τα έξω και να θέλει προς τα μέσα. Αυτό το αντίστροφο που κάνουμε. Μισό λεπτάκι. Αλλά χαίρομαι που σ' ακούω, να ξέρεις. Και εγώ πάρα πολύ. Θα τα βρούμε όλα. Θα τα βρούμε όλα. Μισό λεπτάκι λίγο. Όσο θέλει. Μέχρι και παρά 10 έχουμε χρόνο έστω να το βγάλουμε και έτσι. Εν αναμονή λοιπόν και με τη σύνδεση του φίλου μας του Χρήστου, λέγαμε λοιπόν ότι θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, γιατί τα κακά τα ψέματα διακόπηκαν, θα έλεγα, κάπως βία όλες οι δραστηριότητες και με τρόπο στον οποίο δεν άρμοζε στα παιδιά. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Μιχάλη τον Τζουκακτσίδη, ο οποίος μπήκε στο live και ο οποίος ήταν ο νονός αυτής της ιδέας. Αν δεν υπήρχε ο Μιχάλης τον Τζουκακτσίδης, δεν θα βλέπατε όλες αυτές τις εκπομπές. Ήταν αυτός που μας προειδέασε και μας έσπρωξε, θα έλεγα, να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποιες εκπομπές. Ο Μιχάλης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός, είναι επιστήμονας, είναι... άνθρωπος ο οποίος ήταν για εμάς τους συμφοιτητές του παράδειγμα ζωής σε πάρα πολλούς τομείς, γιατί έτυχε να είμαστε και συμφοιτητές αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με τη ζωή του όλη ήταν παράδειγμα για όλους εμάς που τέλος πάντων είχαμε την χαρά, την τιμή να είμαστε και συμπαίχτες του και φίλοι του, και η φιλία αυτή κρατάει αρκετά χρόνια. Και αν μου επιτρέψεις, θα σε παρομοιάσω σαν τον Μιχάλη Τζουκακτσίδη του Εύρου. Χαμηλών τόνων και εσύ, έτσι καλά παιδιά. Έχεις και την καλησπέρα του Μιχάλη και μπορείς να τη διαβάσεις κάτω στο πλαίσιο. Ευχαριστώ, μόλις το διάβασα. Ένα λεπτάκι να φέρω το γιο μου τώρα για να μου το γυρίσει.
γιατί έχουμε κάποια θεματάκια, φαίνεται λίγο τεχνικά. Μην στεναχωριέσαι και μόνο που σε ακούμε είναι μεγάλη μας χαρά. Σιγά σιγά θα αποκατασταθεί. Κρύα η Προσοτζάνη, να ξέρεις, θυμίζει ορεστιάδα αυτόν τον καιρό. Ναι. Έχει δροσιά δηλαδή. Τις ευχαριστίες μας στον Παλίκαρο, που μας δίνει τη δυνατότητα να... Είναι ο Θανάσης, είναι ο γιος μου, ο οποίος, ο μικρός, αυτός, ο οποίος παίξαμε φέτος αντίπαλοι σαν μεικτή Εύρου, μεικτή Δράμας. Μας στεναχωρήσατε βέβαια, μας κερδίσατε 3-1. Λοιπόν, ήταν από τα χειρότερά μας παιχνίδια σαν μεικτή Εύρου. Αλλά ήταν εξαιρετική και η ομάδα της Δράμας και πράγματι κέρδισε πολύ δίκαια εκείνο το μάτς. Και οι δικοί μας λίγο στεναχωρηθήκαν γιατί δεν περιμέναν και δεν γνωρίζανε το πόσο υψηλό επίπεδο έχει η Δράμα. Εντάξει. Συγχαρητήρια μπορούμε να πούμε για αυτά τα πρωταθλήματα και να συνεχίζουν τα παιδιά να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω, έστω και μέσα από το τηλέφωνο. Και ο φίλος ο Στράτος ο Κονταξής που κοντορομαχήσατε γάμα εθνική τότε εκεί, Δέλτα. Έτσι, έτσι. Ήταν τα πρώτα... Λοιπόν, ήταν τα πρώτα παιχνίδια του Ορέστη Ορεστιάδος με αντίπαλο την Προσοτσάνη το 2004, όταν η Προσοτσάνη ανέβηκε στην Δέλτα Εθνική. Πρώτο παιχνίδι στην Ορεστιάδα 2-2, ένα ντέρμπι εξαιρετικό. Και μετά στην Προσοτσάνη στο δεύτερο γύρο κέρδισε η Προσοτσάνη. Ήταν πετυχημένη χρονιά και για τους δύο, σωθήκαμε και οι δύο. Πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Εύχομαι η παλιά Δέλτα Εθνική να ξαναγυρίσει ή η τωρινή Γάμα Εθνική να αποκτήσει έτσι εκείνο το μεγαλείο, γιατί μας βοήθησε όλους να γίνουμε καλύτεροι. Εκείνη η Δέλτα Εθνική, η Σπύρο, με τόσους μικρούς παίκτες που παίζανε, υποχρεωτικά τέσσερις τότε, είχαν πάρα πολλοί παίκτες, πάρα πολλοί παίκτες. Ο Στράτος βλέπω ότι κάνει μια εξαιρετική χρονιά, έκανε πέρυσι, αν και είναι αρκετά χρόνια νομίζω στην Ευρωκόπη, είδα ότι ανανέωσε. Μπράβο στον Ευρωκόπ που κράτησε το Στράτο. Και να ξέρεις ότι αυτό που το οποίο όχι μόνο είναι καλός προπονητής, είναι και πολυεργαλείο ο Στράτος. Είμαστε τώρα στο στούντιο της Web TV του Δήμου Προσοτσάνης. Σε λίγες μέρες θα βγει και αυτό το εγχείρημα. Τέλεια. Ήταν μια τέλεια προσπάθεια. Τέλεια. Και ήταν σημαντική η βολή του Στράτου. Δηλαδή έκοψε, έραψε, κόλλησε. Το κατέχει το αντικείμενο. Δηλαδή, μια ομάδα μπορεί να τον πάρει και για άλλες ειδικότητες, όχι μόνο προπονητή. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Αλλά σήμερα είμαστε για σένα. Χρήστος Χριστούδης, πραγματικά το είπα και πριν, η φιλία μας Χρήστο κρατάει 20 χρόνια από την εποχή που είχα τη χαρά και αυτό το ξέρεις πάντοτε, κάθε φορά το λέω, ότι για μένα η Ρωστία δεν είναι δεύτερη πόλη. Ναι, μια πόλη ναι με καθαρούς ανθρώπους, όπως είσαι εσύ. Εγώ σε ξέρω, ο Στράτος σε ξέρει. Πες μας λίγα λόγια. Ποιος είναι ο Χρήστος ο Χριστούδης, πώς ξεκίνησε και τι έχει καταφέρει στη ζωή του, γιατί έχει κάνει αρκετά πράγματα. Κοιτάξτε, τώρα δεν είναι εύκολο να περιαχθολογεί κανείς. Αυτό που κοιτάω τέλος πάντων στη ζωή μου γενικά είναι με ειλικρίνεια και με αγάπη για αυτό που κάνεις, όσο μπορείς κάθε μέρα να γίνεσαι καλύτερος. Εγώ γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό του Εύρου, λέγεται Πεντάλοφος. Εκεί είχα τη χαρά και τη τιμή να έχω σαν φίλους, συνεργάτες, αρκετούς ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και με βοήθησαν και εμένα να γίνω έτσι ένας άνθρωπος σκεπτόμενος. Ήθελα να διαβάσω, να γίνω γυμναστής, μου άρεσε το ποδόσφαιρο. Ήμουνα καλός ποδοσφαιριστής για τα δεδομένα του Εύρου. Έπαιξα από πολύ μικρούς άλλους κατηγορία με τη μεικτή. Να σας πω ότι με πολλά παιδιά της Δράμας, όπως είναι ο Μιχάλης, όπως είναι ο Παυλίδης και κάποια άλλα παιδιά, είχαμε παίξει αντίπαλοι σαν μεικτή Εύρου και μεικτή Δράμας, πρώτα στο Δημότικο το 1991 είχαμε φέρει 1-1, τον γκολ του είχε βάλει ο Παυλίδης, από τότε σκόραρε. Λοιπόν, και στη Δράμα είχαμε κάσει 2-0 και έτσι είχε περάσει η Δράμα τότε σαν δεύτερη πίσω από τη Ξάνθη και είχαμε βγει τρίτη εμείς. Λοιπόν,
Μετά, τέλος πάντων, το 92 αναγκάστηκα να φύγω από τον Εύρο γιατί πήγα για 2 χρόνια στον Πανιόνιο. Την πρώτη χρονιά δεν κατάφερα να περάσω, οπότε αποφάσισα να διαβάσω αρκετά καλύτερα τη δεύτερη για να γίνω γυμναστής. Εντάξει, όλα καλά. Τεφά Θεσσαλονίκης. 4 χρόνια. Γύρισα. Ορεστιάδα. Ορέστης. Αρκετά χρόνια Ορέστης σε διάφορες ειδικότητες. Σαν παίκτης, σαν γυμναστής, σαν προπονητής. 2005 διορίστηκα στον πύργο Ηλίας. Εκεί ήρθε η πρόταση του Πανηλιακού, ήταν Β' Εθνική, δεν μπορούσα να αρνηθώ, εννοείται. Πρώτα στην ΚΑΠΑ 19, μετά στην επαγγελματική ομάδα μου έκανε έτσι την τιμή η επαγγελματική ομάδα να με ζητήσει από τον Μάρτιο, από τον Μάρτιο ουσιαστικά και μετά και ανέλαβα την ομάδα στη Β' Εθνική. Μετά ήρθε ο δεύτερος γιος, γύρισα Ορεστιάδα πάλι για να έχουμε βοήθεια μαζί με την οικογένεια. Τέλος πάντων, τώρα ζούμε Ορεστιάδα εδώ και αρκετά χρόνια και ασχολούμαι με τις ομάδες εδώ του Βορείου Εύρου γιατί κάνω και αρκετά άλλα πράγματα και το ποδόσφαιρο είναι μεγάλη αγάπη. Πολλά χρόνια Ορέστη, πολλά χρόνια Σουφλή. Κάποιες τοπικές ομάδες έτσι, που είχαν κάποιες έτσι, καλές προοπτικές. Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια είμαι τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία του Ορέστη και έχω κάποια γκρουπάκια και όπως το γυναικείο ποδόσφαιρο προσπαθούμε να το αναπτύξουμε την ΚΑΠΑ 16 και κοιτώ να κάνω και άλλα πράγματα, να γράφω κάποια βιβλία, να διδάσκω σε κάποια σεμινάρια κτλ. Εντάξει, όλα καλά, η ζωή συνεχίζεται και κοιτάμε να έχουμε φίλους, φίλους, όλα τα άλλα έπονται. Να είμαστε ειλικρινείς και αγάπη για αυτό που κάνουμε. Μαχητής στην κυριολεξία. Βέβαια δεν έχεις μόνο το Θανάση, έχεις και γερά να είναι τα παιδιά, έτσι, έχεις και το συγγραφικό έργο το οποίο μου έδωσε σπάσμα, το οποίο είχα τη χαρά να όχι να το δω εξ ζώσης, αλλά χάρηκα όταν το έβγαλες στην επιφάνεια και στην κυκλοφορία. Πες μας 2 λόγια για το συγγραφικό σου έργο. Γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις ό,τι κάνεις και να συγγραφείς κιόλας. Ναι. Κοιτάξτε, η μελέτη και η συγγραφή είναι αγάπη πολλών ετών. Έχω εκδώσει μέχρι τώρα 5 βιβλία. Είναι από την εταιρεία sportbook.gr και τα 5, γιατί μου έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη ο εκδότης ο κύριος Τσιπτσές πριν πολλά χρόνια όταν ήμουν άγνωστος στο συγγραφικό κύκλο. Οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη sportbook.gr, από τη σχέση που έχουμε αναπτύξει και έτσι συνεχίζω εκεί πέρα και θα συνεχίσω εκεί πέρα. Το πρώτο βιβλίο βγήκε το 2013, πριν 7 χρόνια, 7,5, και ήταν μία έτσι σκέψη και μία προσπάθεια η οποία είχε να κάνει με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου διδάσκω σαν γυμναστής, με το ποδόσφαιρο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το δεύτερο βιβλίο, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και ουσιαστικά κάποια πανεπιστήμια το ζητήσανε για να το έχουν ως στη βιβλιοθήκη τους και ως συγγραφικό έργο, είναι 100 ερωτήσεις και απαντήσεις στο ποδόσφαιρο και είχε σχέση με την ανθρώπινη απόδοση και υγεία στο ποδόσφαιρο. Το έγραψε μαζί με έναν καθηγητή του ΤΕΦΑ, τον κύριο Κουτλιάνο Νίκο, ο οποίος κύριος Κουτλιάνος διδάσκει στο ΤΕΦΑ της Θεσσαλονίκης. Το τρίτο βιβλίο είχε να κάνει με την ομάδα του Ορέστη Ορεστιάδος. Ήταν η ιστορία του Ορέστη Ορεστιάδος, ήταν υπομορφή λευκόματος, αλλά ιστορικού λευκόματος. Πέρα από τις 400 φωτογραφίες που βάλαμε για τα 90 χρόνια του Ορέστη, βάλαμε Σπύρο και πολλά ιστορικά στοιχεία για την πόλη της Ορεστιάδος, αλλά και για την ιστορία της μεγάλης ομάδος της πόλης μας, που λέγεται Ορέστης Ορεστιάδος, και είχε κλείσει το 2017, τότε που βγήκε το βιβλίο, 90 χρόνια ζωής. Και το οποίο που το έχω στην κατοχή μου και είναι δώρο δικό σου. Ναι, να είσαι καλά, εννοείται. Αυτό το βιβλίο μας βοήθησε η Δημαρχία Ορεστιάδος να το κάνουμε και μοιράστηκε σε αντίπαλες ομάδες, γιατί για εμάς αντίπαλες ομάδες είναι τα 90 λεπτά του αγώνα. Όλα τα άλλα πρέπει να το δούμε όλοι μας μόνο για να μπορέσουμε να καταφέρουμε
να γίνει το ποδόσφαιρο η μεγάλη αγάπη όλων των παιδιών, διότι καλώς ή κακώς είναι κάτι το οποίο το ποδόσφαιρο το βλέπαμε λίγο διαφορετικά. Τώρα, μέσα από τις συγκυρίες τις δύσκολες, εύχομαι όλοι να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι παιχνίδι και πρέπει να το κάνουμε σωστά όμως για να βγει ένα σωστό παιχνίδι. Το τέταρτο βιβλίο αφορούσε το χωριό μου, τη μεγάλη μου αγάπη που είναι ο Πεντάλογος Εύρου. Ένας που ήταν ιστορικός αναλυτής του χωριού με βοήθησε στο να καταγράψουμε πολλά στοιχεία και να έχουμε γύρω στις 200 φωτογραφίες παλαιές από την έναρξη του χωριού αυτού, του σπουδαίου του ιστορικού χωριού, και σιγά σιγά το κάναμε επίσης και αυτό με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις ομάδες του. Το κάναμε και το προτείνω να το κάνετε και εσείς ως Χρυσούπολη, ως Προσοτσάνη, να το κάνετε και εσείς για να μείνει και στη δικιά σας περιοχή, γιατί το κάθε χωριό έχει τη δικιά του μεγάλη ιστορία. Και βέβαια το πέμπτο βιβλίο, το οποίο πάει πολύ καλά τώρα και είναι αυτό το οποίο μας έχει βοηθήσει πολύ, είναι το βιβλίο που λέγεται «Η πλειομετρική προπόνηση στο ποδόσφαιρο». Είναι μία μέθοδος προπόνηση η οποία έχει πάρα πολλά άμεσα αποτελέσματα, είτε σε μικρούς είτε σε μεγάλους. Και αυτό, επειδή ήταν το μέρος της, ένα μεγάλο μέρος της μεταπτυχιακής μου διατριβής, αποφασίσαμε να το κάνουμε σε μορφή βιβλίου, με φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση στο γήπεδο της Ορεστιάδος με κάποια παιδιά, κάποιους αθλητές της Ορεστιάδος, και είναι στο εμπόριο εδώ και 1,5 χρόνο και πάει πάρα πολύ καλά και μάλλον θα εκδοθεί και στα αγγλικά. Θα δούμε. Τι να πω, δηλαδή είναι... Μένεις άφωνος μετά, είναι κατορθώματα όλα αυτά. Να σου πω ότι έχεις χαιρετίσματα από τον Θόδωρο τον Πούλιο, άλλος αντίπαλος. Και αυτό αντίπαλος 90 λεπτών. 90 λεπτών. Και έχεις όμως και τα χαιρετίσματα ενός παλιού σου παίκτη, ο οποίος περίμενε στο άκουσμα του live και μάλιστα μου είπε περιμένω πώς και πώς. Το live είναι ο Κώστας ο Θεοδωρίδης, τον οποίο τον είχες το 2004 με το 2006 παίκτη στον τότε Μέγα Ορέστη Δέλτα Εθνική, και φυσικά γράφει απογειώθηκε με την πορεία του Χρήστος στο σουφλί που κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Χαιρετίσματα πάρα πολλά έξω από τον Κώστα, με τον οποίο είμαστε συνάδελφοι. Α, μάλιστα, μάλιστα. Να είναι καλά ο Κώστας. Ο Κώστας υπηρετούσε τότε το 2004 στην Ορεστιάδα και είχε έρθει για να κάνει μία προπόνηση και με ρώτησε μπορώ να κάνω μία προπόνηση και του λέω εννοείται, ποιος είσαι, τι κάνεις και τα λοιπά. Σπύρο, αν ακούσεις ότι κάποιοι είναι από τη Δράμα, ξέρεις ότι αυτή η ποδοσφαιρική περιοχή της Ελλάδος σίγουρα δεν θα είναι κάποιος ο οποίος δεν θα ξέρει τα βασικά του αθλήματος. Όλοι ξέρουν τα βασικά του αθλήματος, όλοι στέκονται πολύ πολύ εύκολα στο γήπεδο. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Κώστας ήταν λίγο κουρασμένος στις πρώτες προπονήσεις, γιατί ήταν καινούργιος στην περιοχή, ήταν στρατιωτικός κτλ. Ξεδίπλωσε το ταλέντο του και δίκαια έπαιζε στην ομάδα μας και μάλιστα ήταν μια εξαιρετική χρονιά που κάναμε στη Δέλτα Εθνική το 4. Ήταν βασικό γραμμένος της ομάδας. Ήταν βασικός παίκτης μας. Πολλούς χαιρετισμούς. Έχεις χαιρετίσματα και από τον λογαγό μου, ο οποίος είναι ο Γιάννης Παπανικολάου. Είναι ο Γιάννης ο ασπρομάλης που κάναμε τις εκπομπές στην τηλεόραση, αν το θυμάσαι. Επίσης, βολεϊβολιστικός τύπος. Τώρα φυσικά και είναι ποδοσφαιρομάνα η Δράμα. Φαντάζομαι ότι μέχρι και εγώ με 90 κιλά πήγα έπαιξα στη Λίμνο μπάλα 2 χρόνια. Μόνο αυτό θα σου πω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Έτσι. Πόσο δύσκολο είναι τώρα να μπούμε έτσι σε άλλα μονοπάτια, πόσο δύσκολο είναι για μία περιοχή, για έναν άνθρωπο που έχει κάνει τόσα πολλά όπως είσαι εσύ, για ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό πάρα πολύ ενεργά όπως είσαι εσύ, μία περιοχή να είναι απομακρυσμένη. Σίγουρα είχαμε μιλήσει στο γήπεδο τότε, συναντάς δυσκολίες στο να κατέβεις ή μετακινείς. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Σπύρο, εμείς πέρυσι είχαμε καταφέρει, φέτος Σπύρο το πρωτάθλημα του Δεδημότητα. Πέρυσι, σαν Ορέστης, είχαμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να ξαναβγούμε. Πράγματι, πήραμε το πρωτάθλημα. Πήραμε, ναι. Ήμασταν έτοιμοι για να βγούμε στη Γάμα Εθνική, αλλά δυστυχώς ο περίφημος οικονομικός τομέας
δεν μπορούσε να αντέξει ξανά. Γιατί θέλαμε να είμαστε οικονομικά συνεπέστατοι σε όλους τους τομείς. Οπότε όταν έγινε η Γενική Συνέλευση πέρυσι, με μεγάλη στενοχώρια αποφάσισαν οι διοικούντες της ομάδος να δηλώσουν την ομάδα αντί για τη ΓΑΜΑ Εθνική πάλι στην άλλη κατηγορία. Δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις γιατί υπάρχει οικονομικό θέμα στο Βόρειο Εύρο αρκετά μεγάλο. Θέλω να ξέρετε ότι κάθε ταξίδι για εμάς, βέβαια με τους νέους δρόμους είναι αυθημερών, αλλά κοστίζει πολλά χρήματα, πολλά ευρώ. Οπότε άλλαξε τελείως η νοοτροπία και η φιλοσοφία φέτος και από εκεί που ουσιαστικά παίζαμε με μεγάλους και έμπειρους, αποφασίσαμε η ομάδα να κάνει ένα βήμα, άλλος θα πει πίσω, εγώ θα πω μπρος, να μην παίξουμε ΓΑΜΑ Εθνική και να βάλουμε τα παιδιά του περισσινού και του προπέρσινου παιδικού να παίξουν στην ανδρική ομάδα. Το εγχείρημα πέτυχε, ήμασταν τέταρτοι στην Α κατηγορία, 8 αγωνιστικές πριν τελειώσει. Πολύ καλοί παίκτες, πολύ μικροί σε ηλικία. Ήταν παιδιά οι οποίοι ήταν οι περισσότεροι πρώτη ηλικία. Τους βασιζόμαστε πάρα πολύ. Τώρα, φέτος λογικά θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση γιατί οι 14 του μηνός η ομάδα έχει εκλογές. Θέλω να πιστεύω ότι αν πέρυσι παίζαν 8-9 παιδιά από την Ακαδημία βασικά και άλλα 4-5 ήταν στον πάγκο, θα αυξηθούν αυτά τα παιδιά φέτος, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το θέμα της οικονομικής έτσι, δυσκολίας. Ναι. Να έχουμε πολλά δικά μας παιδιά, παιδιά του Βορείου Εύρου Σπύρου, τα οποία είναι πολύ καλοί παίκτες. Αν τους δείξουμε την ανάλογη εμπιστοσύνη, πιστεύω ότι σε 2 χρόνια πάλι θα μπορέσουμε να πάρουμε πρωτάθλημα και θα ξανανεύουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ψυχραιμία, υπομονή και ό,τι αποφασίσουν οι παράγοντες. Εμείς οφείλουμε να υπακούσουμε στα θέλη των παραγόντων, χωρίς να πιέζουμε τους ανθρώπους για το οικονομικό κομμάτι, γιατί, σας είπα, είναι μεγάλο το κόστος. Ναι, γιατί ας πούμε, Χρήστο, μπορεί η Δράμα να ανέβει μια φορά στην Οριστιάδα, η Οριστιάδα όμως θα κατέβει 5 φορές σε όλες αυτές τις περιοχές. Εδώ είναι δύσκολα ως εκ των πραγμάτων, δυστυχώς. Βέβαια πολλές φορές αυτό το δεν ανεβαίνω για πολλούς μοιάζει σαν αδυναμία. Όπως όμως λες και εσύ, πολλές φορές μπορεί να πάρει και τη μορφή νοικοκυροσύνης. Προτιμάει δηλαδή ο άλλος να κάτσει, να ανασυνταχθεί και να οργανωθεί παρά να πάει, ας πούμε, για το ονόρε που λέμε, να πάει να κάνει συμμετοχή και να διαλυθεί. Ακριβώς. Και αυτός ο κίνδυνος, βεβαίως. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, το έχουμε ζήσει με πολλές ομάδες. Και δεν υπάρχει λόγος αν δεν είσαι έτοιμος να κάνεις το βήμα παραπάνω. Ήταν δύσκολα για την περιοχή να πει όχι, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση οφείλουμε όλοι να τη στηρίξουμε, γιατί οι διοικούντες είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν αυτά τα δύσκολα χρόνια μπροστά, οπότε πρέπει να είμαστε συνεργάτες και κοινωνοί όλων των σκέψεων. Η τοπική κοινωνία πάντοτε ήταν δίπλα στον Ορέστη. Μην ξεχνάμε, είναι το ποδοσφαιρικό καμάρι της πόλης. Τώρα είναι δίπλα. Κοιτάξτε, σίγουρα υπήρχε μια απογοήτευση αρχική που δεν παίξαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, ναι, σταδιακά όμως. Ακριβώς, σταδιακά όμως βλέποντας ποια ήταν η άλλη σκέψη, ποια ήταν η άλλη άποψη, το να παίξουν πάρα πολλά παιδιά από το παιδικό και από το φοιτητικό του Ορέστη στους άνδρες, ο κόσμος κάθε αγωνιστική στήριζε όλο και περισσότερο. Που δεν ξεκινήσαμε καλά φέτος, στην αρχή κάναμε 2 ήττες, αλλά όσο πέρναγε ο καιρός βλέπανε ότι τα παιδιά με το που μάθανε το πρωτάθλημα ήμασταν πολύ πιο άνετοι, ήμασταν πιο καλοί, πιο γυμνασμένοι, πιο δυνατοί και μας άρεσε αυτό που κάναμε. Ναι. Όταν ήμουν τελευταία φορά θυμάμαι, γιατί έχουν ανέβει και ένα χρόνο, 1,5 πρέπει να έχουμε συναντηθεί, είχα έρθει στο γήπεδο, νομίζω πριν 2 χρόνια. Τότε μου είχε πει, έχουμε κοντά στα 200 παιδιά ακαδημίες. Πώς πάνε οι ακαδημίες τώρα, Ρέστη? Κοιτάξτε, πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή μέσα στην πόλη της Ορεστιάδος είναι 3 οι οργανωμένες ομάδες που έχουν και ακαδημίες. Οπότε είναι λογικό τα παιδιά να έχουν μοιραστεί αρκετά. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που πάνε και σε άλλα αγωνίσματα, στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, στο τάγκ βουντό, στο κολυμπητήριο, το οποίο είναι ένα
νέο κολυμπητήριο σύγχρονο για την περιοχή. Εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε σταθερά γύρω στα 150 παιδιά στην Ακαδημία εδώ και πολλά χρόνια και επιτέλους βάζουμε πάρα πολλά παιδιά της Ακαδημίας να παίζουν βασική στην έτσι μεγάλη ομάδα. Μέσα από αυτή την Ακαδημία έχουν βγει πάρα πολλά παιδιά. Μας έχουν στηρίξει, τα έχουμε στηρίξει και ευελπιστώ τα επόμενα χρόνια αυτά τα παιδιά να αυξηθούν κι άλλο και να πάρουν συμμετοχές και να δείξουν εμπιστοσύνη όλοι οι ορεστιαδίτες στα παιδιά του Βορείου Εύρου. Πιστεύω ότι είναι λύση για όλη την επαρχία, ίσως και για εσάς, γιατί και εσείς είστε πάρα πολύ μεγάλη περιοχή και είστε ποδοσφαιρική περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι, όπως παλαιότερα είχαμε μόνο ντόπιους και στεκόμασταν στη Δέλτα ή στη Γάμα Εθνική, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τα οικονομικά δεδομένα της εποχής μας. Δεν θέλουμε κι άλλοι άνθρωποι να έχουν οικονομικά προβλήματα λόγω ποδοσφαίρου. Πρέπει το ποδόσφαιρο να είναι χαρά και προσφορά σε όλες τις κοινωνίες. Καλύτερη στιγμή του Χρήστου Χριστούδη, ποδοσφαιρικά. Σαν αθλητής, σίγουρα η μεταγραφή μου στο Πανιόνιο, παρόλο που ήταν η ΚΑΠΑ 19 του Πανιόνιου, τότε μου δείχνανε εμπιστοσύνη κάποιοι προπονητές και έκανα πολλές προπονήσεις με τους άνδρες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον κύριο Κυράστα που, εντάξει, μου δείχνες μεγάλη εμπιστοσύνη και με έπαιρνε στους άνδρες. Τότε όμως προτίμησα να διαλέξω, γιατί έπρεπε ή να παραμείνω στον Πανιόνιο ή να περάσω και να φύγω από την Αθήνα και να πάω στη Θεσσαλονίκη. Προτίμησα να πάω στο ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης και δεν έχασα, παρόλο που τότε έπαιξα Δέλτα Εθνική, πήγα στο Μακεδονικό, ας πούμε. Mm-hmm. Εννοείται ότι δεν το μετάνιωσα, έπρεπε να κάνω ένα βήμα για τη ζωή μου. Ποδοσφαιρικά άλλα πράγματα ήταν αυτά όταν έχεις επιτυχίες με τις ομάδες, δηλαδή κάποια πρωταθλήματα και κάποια κύπελα που παίρναμε με τις ομάδες μας. Προπονητικά σίγουρα το πιο έτσι ευχάριστα σοκαριστικό ήταν όταν στην ηλικία των 32 μου είπαν να αναλαμβάνεις μια ομάδα που είναι Β' Εθνική και σε 4 μέρες έχουμε αγώνα στην Αθήνα. Το πρώτο μάτς τότε ήταν Εθνικός Αστέρας Πανηλιακός. Λοιπόν, και έπρεπε σε 4 μέρες να προετοιμαστώ, να μάθω όλους τους παίχτες, να μην αδικήσω κάποιους και να κάνω κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά, για να μπορέσεις και να κερδίσεις και την οτροπία και το μυαλό των αθλητών που ήταν Β' Εθνική. Εγώ ήμουν ένας νέος προπονητής 32 ετών, για να δείξεις και να αποδείξεις και στον εαυτό σου αλλά και σε αυτούς ότι στέκεσαι. Μεγάλη χαρά ήταν τότε όταν καταφέραμε και κερδίσαμε τον πρωταθλητή Εργοτέλη που ήρθε στον πύργο με πολλούς παίκτες καλούς, με τον Ουγκουνσότο και τα λοιπά, καταφέραμε και κερδίσαμε 2-0 τότε τον Εργοτέλη. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή και βοήθησε νομίζω όλη την ομάδα του Πανηλιακού να υπάρξει συνέχεια και την επόμενη χρονιά, γιατί δεν έχει σημασία αν πέφτει μια ομάδα, σημασία έχει να πέσει οργανωμένη, σοβαρή, για να μπορέσει και του χρόνου να κάνει κάποια πράγματα ποδοσφαιρικά. Με ψηλά το κεφάλι. Ακριβώς. Βέβαια, βέβαια, ο Χρήστος ο Κωστούδης είναι ενεργός, αθλητικός πολίτης. Εγώ μπορεί να λέω είμαι παοκτής, αλλά όταν μιλάμε για βόλεϊ, μία είναι η ομάδα. Αυτή που μας έμαθε τότε βόλεϊ. Είμαι αθλητικός όμιλος Ορεστιάδος. Το λέω, δεν τρέπουμε ακόμα και τώρα που παίζουμε στα τοπικά. Είναι θρύλος αυτή η ομάδα. Ναι. Σπυρό, όταν αφού είσαι παοκτσής λοιπόν και εσύ, θυμάσαι το περίφημο τρίποντο του Στογιάκοβιτς μέσα στο ΣΕΦ. 55-55. Ακριβώς, τελευταίο δευτερόλεπτο, σηκώνεται λοιπόν ο Πέτσα. Κόκκινη μπλούζα, δεν ξέρω τα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, βάζει ο Πέτσα το τρίποντο και περνάει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα έναντι του Ολυμπιακού, λοιπόν, το 98. Εκείνη την ημέρα η Ορεστιάδα ένιωσε ίσως τη μεγαλύτερη αθλητική πίκρα. Χάσαμε τον 5ο τελικό από τον Ολυμπιακό στο παλιό κλειστό Ορεστιάδο. Ήταν 2-2 οι νίκες. Μπράβο. Ήταν το 5ο μάτς
θεωρούσαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς ο Ολυμπιακός τότε μας κέρδισε και χάσαμε το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα μας. Θα ήταν μια ιστορικότατη στιγμή για όλο το βόλεϊ όλης της Ελλάδος αν η Ορεστιάδα έπαιρνε τότε το πρωτάθλημα. Θα ήταν πάρα πολύ θετικό για όλη την επαρχία. Τότε δεν καταφέραμε να το πάρουμε. Έχουμε πολλές συμμετοχές σε τελικούς, γιατί και την προηγούμενη χρονιά είχαμε χάσει το πρωτάθλημα από τον Άρη στον τελικό. Ο οποίος πήρε και το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Το 97 λοιπόν στον τελικό χάσαμε τον Άρη, το 98 από τον Ολυμπιακό. Το 95, αν θυμάμαι καλά, είχαμε κερδίσει την Μίλαν και ο τότε Μπερλουσκόνη έψαχνε να βρει στον ημιτελικό της νομοσπονδίας, του πέλους της νομοσπονδίας, και υπήρχε μια φήμη ότι ο κύριος Μπερλουσκόνη τότε έψαχνε να βρει πού είναι αυτή η πόλη που μας κέρδισε. Έπαιζε Μίλαν Ορεστιάδα και κέρδισε Ορεστιάδα και πήγε στον τελικό του κυπέλλου στον Ομοσπονδίο. Έψαχνε να βρει ο κύριος Μπερλουσκόνη πού είναι η Ορεστιάδα, αυτή η πόλη που κέρδισε τη Μίλαν. Εμείς θέλαμε έναν θεσμό, ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα, δεν τα καταφέραμε. Δυστυχώς. Ναι. Και μάλιστα μέσα στη... Νομίζω είχε γίνει ή στην Πάρμα ή στη Φλωρεντία το Final Four. Νομίζω ήταν στην Πάρμα, αν θυμάμαι καλά, στην Πάρμα. Στην Πάρμα ήταν. Και τότε η Πάρμα είχε και τη μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης τότε. Η Ιταλία ήταν στα ντουζένια τους. Ναι, πόσο, δύσκολα... πόσο δύσκολα να ξαναδούμε τον Ορέστη, τον Αόψιλα, πολύ δύσκολα. Αυτά τα χρόνια είναι λίγο δύσκολο, γιατί αν δείτε και το πρωτάθλημα του Βόλεϊ στην Α1, πλέον παίζαν φέτος 8 ομάδες, στεκόντουσαν οικονομικά από ό,τι διαβάζαμε στις εφημερίδες 4 ή 5, οι άλλες είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η επαρχία είχε σοβαρό θέμα, μόνο η Σύρος στεκόταν πάρα πολύ καλά. Εμείς έχουμε μια ομάδα Α2 τώρα και παρακολουθούμε τον Άθλο, την ομάδα που δημιουργήθηκε μετά τον ΝΑΟ. Παρακολουθούμε και τον Άθλο και τον ΝΑΟ. Α2 είναι ο Άθλος. Μακάρι κάποια στιγμή κάποια ομάδα μας πάλι να είναι στην Α1. Βέβαια, όταν έφυγα εγώ, από τη μια στεναχωρέθηκα, αλλά από την άλλη, εντάξει, είπαμε δεύτερη πόλη. Μόλις έφυγα, γίνανε όλα. Ήρθαν τα πανεπιστήμια, ήρθε το καινούργιο κλειστό. Δηλαδή, λες και ήμουν άτυχος, δεν έζησα μετά κάποια πράγματα. Ναι. Σε περιμένουμε για ρεπορτάζ, Σπύρο, όποτε έρθεις ξανά ο Ριστιάδε. Όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, να έρθεις, να τις δεις, να πάρεις συνεντεύξεις. Φυσικά, όπως αναγράφει τώρα και ο λογαγός μου κάτω, ο Αστέρας Τζον είναι ο Γιάννης Παπα-Νικολάου, ο οποίος μπορεί να έχει πατήσει τα δεύτερα ίντα, είναι 60 από ό,τι ξέρω ο λογαγός, αλλά είναι βολεϊουμανής. Έχει βγάλει το μεγαλύτερο Έλληνα αθλητή του βόλη, τον οποίο είναι τιμή να τον έχεις δει από κοντά αυτόν τον άνθρωπο. Ακριβώς. Ο Νίκος Σαμαράς ήταν ένας αθλητής πρότυπο για όλους. Και στην αθλητική του ζωή και στην έξω ζωή, γιατί ήταν ένας αθλητής που με την ζωή του έδινε παράδειγμα και αποτέλεσε τον ηγέτη της ομάδος που έκανε όλη την περιοχή να πιστέψει ότι μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Ο Νίκος ο Σαμαράς δούλεψε πάρα πολύ στη ζωή του για να καταφέρει να γίνει ένας κορυφαίος αθλητής, να φεύγει από την Ορεστιάδα, να πηγαίνει στην Ιταλία και να είναι ένας εξαιρετικός παίκτης στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Ήταν ένας αθλητής που τα είχε όλα. Είχε υποδοχή, είχε άλμα, είχε μπλοκ, είχε επίθεση, τα είχε όλα. Πολύ άδικος ο χαμός του, μεγάλη στεναχώρια για όλη την πόλη και δικαίως το κλειστό, νέο κλειστό της πόλης, έχει το όνομα του Νίκου Σαμαρά. Και νομίζω ότι η πόλη δεν θα τον ξεχάσει ποτέ. Κανένας δεν πρόκειται να τον ξεχάσει αυτόν τον αθλητή. Εγώ θυμάμαι, ξέρεις, που έμενα επί της Κωνσταντινούπολης από την κάτω πλευρά και έφευγα μέσα στο χιονιά για να πάω στα νεκροταφεία που ήταν το παλιό γήπεδο. Με χιονιά τώρα, με τον ΠΑΟΚ, με Χαριτονίδη τότε, άμα θυμάμαι, ερχόταν ο ΠΑΟΚ και έχει καλή ομάδα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, παρόλο που εγώ ήμουν ΠΑΟΚτής. Χαιρόμουν, η μπάν της πόλης είναι σήμα κατά τεθέν στους αγώνες, δεν το συζητάμε καν. Ακριβώς, ακριβώς. Τα θυμάσαι πολύ καλά, βλέπω. Σου είπα, αυτή την πόλη είμαι ερωτευμένος. Όσα χρόνια και να περάσουν, δεν το συζητάμε καν. Σπύρο και εσένα καταγωγήσουν από την Προσοτσάνη. Και εμείς σαν αντίπαλοι, γιατί έτσι γνώρισα πάρα πολλά παιδιά από την Προσοτσάνη, ως αντίπαλοι προπονητές και παίκτες.
Η ομάδα της Προσοτσάνης και η κάθε ομάδα της Δράμας κατάφερε και κράτησε ένα επίπεδο εξαιρετικό. Βλέπω ότι συνεχίζεται και κρατάτε έτσι ένα επίπεδο στο ποδόσφαιρο τόσο υψηλό, που είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα. Εύχομαι όλα αυτά τα παιδιά, είτε του τοπικού, είτε της ΓΑΜΑ Εθνικής, να επανδρώσουν την δόξα Δράμας και να πιστέψετε και εσείς σε αυτά τα παιδιά σας και μπορείτε να καταφέρετε πάρα πολλά πράγματα. Έχετε πάρα πολύ καλό υλικό. Παρακολουθώ τις μικτές σας, παρακολουθώ τις δουλειές, τις ποδοσφαιρικές των εξαιρετικών προπονητών σας. Τι να πω για τον Μιχάλη τον Τσουκαξίδη, εντάξει, τι να πω για τον Γιώργο τον Λάλα, τι να πω δηλαδή για κάποια παιδιά που έχουν αφήσει το στίγμα τους στο ποδόσφαιρο. Εμείς κάναμε αντίπαλοι και με τον Οικονόμου και με τον Λάλα και με τον Τσοκακτσίδη και με πολλά παιδιά και με τον Πούλιο και με τον Στράτο Κοταξί. Ήταν όλοι προπονητές εξαιρετικοί, ήταν παιδιά τα οποία ξέρανε ποδόσφαιρο, μετέδιδαν ποδόσφαιρο και υπήρχε ένα επίπεδο. Είτε κερδίζαμε είτε χάναμε, γιατί υπήρξε μάτς που ξέρω εγώ κερδίσαμε, θυμάμαι μέσω Αμπελόκηπους με το Σουφλί 0-4. Και ήταν σαν να μας είχαν κερδίσει οι άνθρωποι 4-0. Δηλαδή, να φάμε όλοι μαζί, να πιούμε ένα καφέ κτλ. Οπότε, ερχόμενοι αυτοί όλοι μετά στην Ορεστιάδα ή στο Σουφλί, εννοείται πως και εμείς έπρεπε να ανταποδώσουμε κάτι αντίστοιχο. Να γίνει το ποδόσφαιρο έτσι, αυτό που θα μας ενώσει ξανά όλους. Ναι. Ποια είναι τα σχέδια? Γιατί σε κανένα 8 λεπτό από ό,τι βλέπω μιλήσαμε πολύ λίγο, ενώ όσο και να μιλάς μαζί σου πάντοτε οι συζητήσεις μας είναι αποδοτικές. Τα σχέδια του Χρήστου Χριστούδη για την επόμενη χρονιά, για το μέλλον? Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε συνολικά σαν Βόρειος Εύρος ποια είναι η σκέψη. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο λόγω της πανδημίας, των οικονομικών δεδομένων και τα λοιπά, ακούγεται και το σκέφτονται πολύ σοβαρά οι παράγοντες να κάνουν δύο ομίλους πάλι τον Εύρο στην Α κατηγορία. Όπως παλιά. Δεν μπορείς να αδικήσεις τους παράγοντες όταν έχουν μια τέτοια σκέψη, γιατί ο Εύρος είναι σε μήκος γύρω στα 160 χιλιόμετρα. Οπότε μια ομάδα του Βορείου Ευρώπης είναι καστανές ή τα ρίζια για να φτάσουν στη Μάκρη και στη Χιλή για να παίξουν στην άλλη κατηγορία, κάνουν γύρω στα 140 χιλιόμετρα πήγαινε και 140 έλα. Αν γίνει δύο όμιλοι, υπάρχουν άλλες σκέψεις. Αν παραμείνει ένας όμιλος, πάλι άλλες σκέψεις. Θα δούμε. Εγώ δεν θέλω να μπω εμπόδιο στα παιδιά μου, γιατί ο ένας είναι τερματοφύλακας, παίζει ήδη στους άντρες στο Ρέστι. Ο άλλος είναι μικρός και εξελίξιμος. Δεν θέλω να μπλέξω τα πόδια μου στη καριέρα και των παιδιών, όποια καριέρα κάνουν και αν κάνουν. Θα δούμε. Η μεγάλη μας αγάπη σίγουρα είναι ο Ρέστις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πούμε όχι αν πάει να γίνει κάτι έτσι σωστό συνολικά για την περιοχή μας, για το ποδόσφαιρο του Βορείου Εύρου. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Η μικτή μας έχει πολύ καλούς παίκτες, πολύ καλούς προπονητές, πολύ καλές πορείες τα τελευταία χρόνια. Πήγε πολύ καλά και η K12 και η K14 και η K16 πέρυσι, που μας στεναχώρησε που δεν συνέχισε η K16. Ελπίζω να υπάρχει φέτος K16. Οπότε έχουμε ποδόσφαιρο, είμαστε ακόμα ζωντανοί σε αυτόν τον τομέα. Να δούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι συνολικό. Δεν ξέρω αν μας παίρνει να είμαστε χωρισμένοι πλέον αυτά τα χρόνια σε διάφορες ομάδες. Να βοηθήσουμε το διδημότικο που ανέβηκε, να έχει μια πορεία ανάλογη του Ορέστη και μια πορεία ανάλογη του Σουπλίου. Και σταδιακά όποια ομάδα ανεβαίνει, να βοηθάμε την ομάδα που ανεβαίνει. Βέβαια, λίγο πριν το τέλος, παρόλο που είναι απομακρυσμένη περιοχή, να συμπληρώσω βέβαια ότι είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός και είναι και ο μοναδικός αρσενικός νομός. Άμα δεις όλοι οι άλλοι νομοί, είναι ουδέτεροι, είναι θηλυκοί. Ναι. Λοιπόν, παρόλο που είναι αρκετά μακριά, δηλαδή το βιώνεις πηγαίνοντας, είναι ατελείωτος ο δρόμος. Υπάρχει μια πόλη από τις πλέον οικογενειακές πόλεις. Εμένα πάντοτε μου άρεσε. Σε σημείο να γίνομαι γραφικός όταν μιλούσα για Ρουστιάδη και μου λένε: φτάνει ρε παιδί μου, εντάξει, τι τόσο το έχει τόσο εκεί πάνω.
Βέβαια, μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων. Έχουμε βόλι, έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε κολύμβηση, έχουμε πινκ-πονγκ, γιατί και πινκ-πονγκ έχει η πόλη. Στην Α1 κατηγορία, μάλιστα. Στην Α1 κατηγορία. Και τις προάλλες σε ένα, έτσι, ένα site με πολλά αθλήματα μέσα, χάζευα εκεί και έβλεπα κάποια νέα και λέω, κοίτα να δεις. Πώς θα καταφέρνει μια πόλη, η οποία είναι αρκετά μακριά, να κρατάει τόσο κόσμο συσπηρωμένος αθλήματα. Κοιτάξτε, αγαπάει ο κόσμος τον αθλητισμό. Πάρα πολύ. Έχει ταλέντο η περιοχή. Είναι μια διέξοδος ο αθλητισμός. Και από τη στιγμή που ο αθλητισμός αποτελεί διέξοδο, πάρα πολλά παιδιά καταλαβαίνουν ότι μέσω του αθλητισμού μπορούν να πετύχουν στη ζωή τους πολλά πράγματα. Παλαιότερα υπήρχε το κίνητρο της εισαγωγής σε κάποιες σχολές. Τώρα υπάρχει το κίνητρο του να αποδείξω ότι παρόλο που ζω μακριά μπορώ να γίνω εξαιρετικός αθλητής του πινκ-πονγκ, της κολύμβησης, του ποδοσφαίρου, του βόλεϊ κτλ. Οπότε γίνεται καλή δουλειά σε πάρα πολλά αθλήματα, γίνεται επιστημονική δουλειά, γίνεται δουλειά πολλών ωρών, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέλω να ξέρετε ότι η ομάδα πινκ-πονγκ της Ορεστιάδος, λέγεται Φιλία Ορεστιάδος, είναι εδώ και 10 χρόνια Α1 κατηγορία και είναι τα τελευταία 5 χρόνια η μοναδική ομάδα της Βόρειας Ελλάδας που είναι Α1. Με αποτέλεσμα να παίζει όλα τα μάτς στην Αθήνα, παρά μόνο τα τελευταία 2 χρόνια κατάφερε και έφερε 2 αγωνιστικές στην Ορεστιάδα και ήρθαν μεγάλες ομάδες όπως είναι στο πινκ-πονγκ ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός από την Αθήνα στην Ορεστιάδα και στα κλειστά μας. Είδαμε ένα εξαιρετικό επίπεδο πινκ-πονγκ που έκριναν και τον πρωταθλητή πέρυσι και φέτος. Απίστευτο. Απίστευτο πραγματικά. Χρήστο, εγώ επειδή σε 2 λεπτά θα κλείσει το κύκλωμα, είναι στη 1 ώρα στο Instagram, να ξέρεις ότι θα ανέβω τον Αύγουστο για κάποιο λόγο που θα σου πω off the record. Άρα τον Αύγουστο θα... Πρώτα ο Θεός, θα πιούμε καφεδάκι, μπορεί να έχω και την κάμερα να τη στήσουμε ό,τι δεν προλάβαμε να το πούμε έτσι πιο τέτοιο, πιο άνετα. Πραγματικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτή τη ζωντανή σύνδεση που είχαμε. Τη γνώμη μου την ξέρεις, σε εκτιμώ απεριόριστα, είσαι από τους πιο άξιους άνθρωπους που έχω γνωρίσει. Να είστε καλά, εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Το site σας κάνει εξαιρετική δουλειά, είναι δουλειά επαγγελματικότατη, είναι δουλειά που δεν υστερεί σε τίποτε έναντι άλλων μεγάλων site των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και θέλω να σου πω Σπύρο ότι αυτό που κάνετε να το κάνετε γιατί βοηθά πάρα πολύ την περιοχή σας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν και ακολουθούν το site σας γιατί βλέπεις πολλά νέα, λοιπόν, όχι μόνο της Δράμας, αλλά όλης της Βόρειας Ελλάδας. Να συνεχίσετε. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχεις υγεία και εσύ και η οικογένειά σου και να είμαστε γεροί σε 2 μήνες να τα πούμε από κοντά. Πρώτο Θεός. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους στη Δράμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Αυτός λοιπόν φίλες και φίλοι ήταν ο Χρήστος Χριστούδης, ένας άνθρωπος από τον Βόρειο Εύρο, από τον αθλητισμό της Ορεστιάδος, ένας άνθρωπος όπως προείπαμε με πλούσιο αθλητικό έργο, με πλούσιο συγγραφικό έργο. Εγώ είχα μείνει στα 3 βιβλία, τα βιβλία έχουν γίνει 5. Πραγματικά ένα ακόμα live, ίσως από τα καλύτερα live τα οποία έχουμε κάνει, χωρίς βέβαια να έχουμε, χωρίς να ρίχνουμε τους άλλους εισαγωγικά, από την μακρινή, πλην όμως φιλόξενη Νέα Ορεστιάδα. Η Νέα Ορεστιάδα, η οποία είναι η νεότερη πόλη της Ελλάδος, χτισμένη το 1923. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν ένα ακόμα live από την ώρα για Sport Dramas Live μέσα από το Instagram. Τις επόμενες μέρες γίνονται κάποιες προσπάθειες να βρούμε κάποιο πρόγραμμα το οποίο να μας δίνει δυνατότητα και μέσα να είμαστε ζωντανά και από το Facebook. Ήδη το κύκλωμα προειδοποιεί ότι είμαστε στα 20 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Εγώ να σας ευχηθώ και να σας ευχαριστήσω που ήσασταν για ένα ακόμα live εδώ.
η εκπομπή θα αποθηκευτεί και όσοι δεν ήσασταν εδώ θα έχετε δυνατότητα να δείτε τις επόμενες μέρες. Εύχομαι υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Καλό βράδυ.